Έχουμε τη χαρά λοιπόν να υποδεχθούμε στο στούντιο του Λαμία Πόλης τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, τον κύριο Δημήτρη Κουτσουμπά, που σήμερα βρίσκεται στην πόλη μας, είχε κάποιες επαφές στο νοσοκομείο, θα ακολουθήσουν και κάποιες συναντήσεις στην Σπερχιάδα και βέβαια θα τον βλέπουμε ακόμη πιο συχνά στην περιοχή μας, μιας και θα είναι υποψήφιος βουλευτής στη Φθιώτιδα και μάλιστα ο πρώτος αρχηγός κόμματος που θα είναι υποψήφιος στην δική μας περιοχή. Σας καλωσορίζουμε στο στούντιο του Λαμία Πόλης και σας ευχαριστούμε που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρίσκω κι εγώ. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στην εκπομπή σας, στο σταθμό σας. Είναι δική μου χαρά και τιμή που βρίσκομαι στην πόλη που γεννήθηκα και βέβαια και ως υποψήφιος πλέον βουλευτής του ΚΚΕ στη Φθιώτιδα, αλλά κυρίως γιατί με δένουν δεσμοί οικογενειακοί με αυτή την πόλη, αναμνήσεις και βεβαίως πρώτα απ' όλα σκοπός είναι να προχωρήσουμε, να προωθήσουμε τα ζητήματα που βιώνει ο ελληνικός λαός, ειδικά στην πόλη της Λαμίας αλλά και σε όλο τον ομό Φθιώτιδες, όπως άλλωστε και σε όλη τη χώρα μας. Οξυμένα προβλήματα, ορισμένα από αυτά συναντήσαμε, όπως είπατε, μόλις πριν στο Δημόσιο Νοσοκομείο της πόλης, στο Γενικό Νοσοκομείο της Λαμίας, όπου είχαμε συναντήσεις και με τη διοίκηση και με τα σωματεία των εργαζομένων και με τους γιατρούς, τους νοσηλευτές του νοσοκομείου και συζητήσαμε αναλυτικά αυτά τα προβλήματα και πώς θα τα προωθήσουμε. Και τι διαπιστώσεις κάνατε εκεί? Κοιτάξτε, είναι άσχημη η κατάσταση. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Πρέπει τα πράγματα να τα πούμε καθαρά στον ελληνικό λαό και βεβαίως αυτό δεν έχει να κάνει με την τεράστια προσπάθεια, την πραγματική ηρωική με αυτοθυσία προσπάθεια που κάνουν οι γιατροί, οι νοσηλευτές, όλο το προσωπικό του νοσοκομείου να ανταπεξέλθουν σε δύσκολες συνθήκες. Υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό, ιδιαίτερα λείπουν κρίσιμες ειδικότητες οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν. Εμείς αυτό ζητάμε, να γίνουν μόνιμες, σταθερές προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού, κυρίως γιατρών σε συγκεκριμένες ειδικότητες, έτσι ώστε να λειτουργούν ομαλά και όλα τα τμήματα του νοσοκομείου και όλες οι κλινικές, και βεβαίως θα πρέπει να αλλάξει άρδιν το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει σχετικά με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, με τους χαμηλούς μισθούς, με το γεγονός ότι πολλοί γιατροί, υγειονομικοί, νοσηλευτές και άλλο βοηθητικό προσωπικό είναι όμοιροι των συμβάσεων, περιμένουν συνεχώς ανανεώσεις συμβάσεων, ενώ για μια τέτοια σπουδαία δουλειά που έχει να κάνει με την ίδια τη ζωή των συνανθρώπων μας, σώζουν ζωές οι γιατροί και οι νοσηλευτές, θα πρέπει να είναι μόνιμοι και σταθεροί, να μην έχει ο άλλος το άγχος της ανασφάλειας ή θα γίνει μετά από ένα διάστημα, ή να έχει χαμηλούς μισθούς ή να έχει εντατικοποίηση της εργασίας, υπερορίες οι οποίες δεν πληρώνονται και όλα όλες, και να υπάρχει αυτή η αδιέξοδη κατάσταση. Γνωρίζετε επίσης ότι έχουμε καταθέσει εμείς πρόταση νόμου στη Βουλή για να θεωρηθούν βαρέα και ανθυγιεινά τα επαγγέλματα των γιατρών, γιατί όντως είναι τέτοια δύσκολη εργασία, και φυσικά χρειάζεται αλλαγή όλο το νομοθετικό πλαίσιο, διότι στην ουσία γίνεται μια συνεχής απαξίωση του δημόσιου συστήματος υγείας, του δημόσιου νοσοκομείου σε βάρος της δημόσιας υγείας του λαού μας, και ενισχύεται ο ιδιωτικός επιχειρηματικός τομέας. Και βέβαια, όταν λέμε ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα, εμείς δεν εννοούμε τον αυτοαπασχολούμενο γιατρό που έχει το ιατρείο του και βοηθάει συνανθρώπους ή δουλεύει, κάνει το επάγγελμά του, την επιστήμη του, υλοποιεί, αλλά κυρίως τα μεγαθύρια στον τομέα της ιδιωτικής υγείας. Γιατί αυτά είναι οι μεγάλες πολυεθνικές, τα μονοπόλια όμιλοι στον κλάδο, οι οποίοι δεν ξέρουν τι έχουν, θησαυρίζουν ακόμα και πάνω στο θάνατο, στην πανδημία, τώρα αυτά τα χρόνια θησαύρισαν κάποιοι λίγοι ιδιώτες μεγάλοι της υγείας σε βάρος του δημόσιου συστήματος υγείας και σε βάρος βέβαια και της τσέπης των συμπολιτών μας, αλλά και σε βάρος της ζωής των ανθρώπων. Και φυσικά μπορεί αυτό να μην ισχύει για τη Λαμία τόσο, για παράδειγμα, διότι δεν έχουμε τέτοια μεγαθύρια μεγάλα, όμως αφορά όλη την Ελλάδα, διότι δομές
υποδομές απαραίτητες που έπρεπε να έχει η δημόσια υγεία, το δημόσιο νοσοκομείο, δεν υπάρχουν στη Λαμία και αναγκάζονται είτε ηλικιωμένοι συνάνθρωποι μας να πηγαίνουν στη Λάρισα, στην Αθήνα, σε τέτοιες ιδιωτικές δομές ή πράγματα που δεν μπορεί να τους προσφέρει με την απαξίωση που έχει γίνει το δημόσιο νοσοκομείο. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι ένα πλέγμα ζητημάτων, είναι η ουσία των ζητημάτων που θέτουμε, το θέτουν και οι εργαζόμενοι εκεί, τους το θέσαμε και εμείς, διότι δεν μπορεί να υπάρξει δυστυχώς συνύπαρξη του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα υγείας, ούτε αρμονική, ούτε οτιδήποτε άλλο. Αυτό πάντα θα γίνεται, αυτή η συνύπαρξη που λένε άλλα κόμματα, θα γίνεται σε βάρος πάντα της δημόσιας υγείας. Θα τραβάει δηλαδή το ιδιωτικό κέρδος, ο ιδιώτης, τα συμφέροντα αυτά που είναι ισχυρά οικονομικά συμφέροντα και τη δημόσια υγεία στο βάραθρο. Θα ήθελα να επιστρέψουμε στο τοπικό κυρίως επίπεδο, μια και είμαστε στην Αυθιώτιδα, σε ένα νομό που κατ' εξορχήν λέμε ότι έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα, τα οποία όμως δεν αξιοποιούνται. Με αφορμή και το γεγονός ότι θα είσαστε και εδώ υποψήφιος βουλευτής, ποια είναι η κατάσταση που σας έχει μείνει εσάς από τη Αυθιώτιδα και που θα θέλατε να προωθήσετε περισσότερο? Εκτός από τα ζητήματα της υγείας που έθεσα μόλις πριν, που είναι πάρα πολύ σοβαρά και δεν αφορούν μόνο το δημόσιο νοσοκομείο, αλλά αφορούν και τα κέντρα υγείας, γιατί κρίσιμο ζήτημα είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας να αναπτυχθεί, διότι όταν συσσωρεύονται τα περιστατικά από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σύνθετα στο νοσοκομείο, δεν τελειώνει η ιστορία. Μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζει η αγροτιά στην Ήπεθρο, επίσης εδώ της Αυθιώτιδας, και στον κάμπο της Λαμίας και στα χωριά της Δυτικής Αυθιώτιδας, όπου θα βρεθώ το απόγευμα σε σύσκεψη εκεί με αγροτικούς φορείς, και βεβαίως στα χωριά του Δομοκού, στην επαρχία Δομοκού, αλλά και της, από εδώ της Ανατολικής Αυθιώτιδας προς τη Στυλίδα, διότι όλες οι καλλιέργειες αυτές που έχουν απομείνει μετά από μια λαιλασία πραγματικά της αγροτικής παραγωγής από τις πολιτικές της ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, είναι ένα τεράστιο κόστος παραγωγής το οποίο δεν ξεπληρώνεται, δεν καλύπτεται από τις τιμές που δίνονται στα προϊόντα, διότι δεν υπάρχουν κατώτερες εγγυημένες τιμές για τον αγρότη, με αποτέλεσμα ο αγρότης είτε είναι στο φιστίκι, είτε στο ακτινίδιο, είτε σε οποιοδήποτε τομέα τέλος πάντων της καλλιέργειας, μην πω για όλα αυτά που καλλιεργούμε εδώ στη Αυθιώτιδα, είναι γνωστά, να βρίσκεται, να μην έχει εισόδημα να ζήσει την οικογένειά του. Όχι μόνο να μην δεν μπορεί να ζήσει την οικογένειά του, αλλά δεν μπορεί ούτε έτσι ως επόμενο να αναπληρώσει και να ξανακάνει την παραγωγή του για την επόμενη χρονιά. Και δεν μιλάμε φυσικά για τις μεγάλες καταστροφές που έχουμε και εδώ, πλημμύρες, πυρκαγιές που έχουν καταστρέφουν την αγροτική παραγωγή ή άλλα. Ζυζάνια που υπάρχουν, μύκητες, μια σειρά ζητήματα που χρειάζεται αντιμετώπιση και που βέβαια δεν καλύπτονται γιατί ο ΕΛΓΑ δεν προχωρά σε αποζημιώσεις ή δίνει με μεγάλη καθυστέρηση, δεν αφορά το 100% της ζημιάς, αλλά μόνο ένα ελάχιστο μέρος, και από αυτή την άποψη παλεύουμε και στη Βουλή για να αλλάξει και ο κανονισμός κλπ. Μια σειρά τέτοια αιτήματα θα τα προωθήσουμε. Είναι το μεγάλο πρόβλημα της Λάρκο επίσης. Βρεθήκατε εκεί χθες. Βεβαίως, ήμουν χθες εκεί. Η Λάρκο είναι χρυσορυχείο. Και μάλιστα σε μια στιγμή που έχει εκτιναχθεί η τιμή του νικελίου παγκοσμίως, που θα μπορούσε να είναι κερδοφόρα, όχι μόνο να επιζήσει η Λάρκο ως Λάρκο στη Λάριμνα με τους εργαζόμενους όλους μέσα και τις οικογένειές τους να ζουν, αλλά θα μπορούσε και να βοηθήσει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας συνολικότερα σε όλη τη χώρα. Και βεβαίως και αυτή απαξιώθηκε με ευθύνη όλων των κυβερνητικών κομμάτων μέχρι σήμερα όσους κυβέρνησαν, και φτάσαμε στο αμήν όπου να απειλείται ακόμα και η ίδια η εργασία, να είναι ουσιαστικά απολυμμένοι εργαζόμενοι και να ανανεώνονται με συμβάσεις η εργασία τους. Τώρα τους έδωσε προφορική υπόσχεση μέχρι τέλος Μαΐου, ενώ ήταν μέχρι τώρα λίγη η σύμβαση, τέλος Δεκεμβρίου έληξε, θα ανανεωθεί για άλλες 5 μήνες λένε. Περιμένουν οι εργαζόμενοι να το δουν και γραπτεί αυτή την ανανέωση, αλλά και πάλι δεν λύνεται το πρόβλημα. Και φυσικά το κάνουν μόνο για προεκλογικούς λόγους οι κυβερνώντες. Πρέπει η Λάρκο, με τη συνολική πρόταση που έχει το ΚΚΕ και που την καταθέσαμε χτες εκεί και στα σωματεία και που συμφωνάνε μαζί της, έτσι να αναπτυχθεί
και έτσι να βοηθήσει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας συνολικότερα, εκτός από τον νόμο. Και φυσικά είναι μια σειρά άλλοι κλάδοι βιομηχανίες στην περιοχή. Ξέρετε ότι έχει απαξιωθεί επίσης η βιομηχανική παραγωγή σε μια σειρά, έχουν κλείσει εργοστάσια, έχουν μειωθεί οι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε αυτά, και μια σειρά πηγές πλουτοπαραγωγικές που έχει η χώρα, εκτός από τον ορυκτό πλούτο της ΛΑΡΚΟ που είπα πριν, ή την αγροτική παραγωγή, όπως είναι οι αματικές πηγές που έχουμε κάμποσες στον νόμο, πολλές, δεν αξιοποιούνται. Και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και για ιατρικούς σκοπούς. Ξέρετε σε πόσα και για τουριστικούς σκοπούς προεκλογικά προγράμματα το πόσα χρόνια το ακούμε αυτό. Μα το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει τέτοια κατεύθυνση. Και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και για την παραγωγή ενέργειας. Η γεωθερμία είναι ένας μεγάλος τομέας για την Ελλάδα. Ακριβώς επειδή η Ελλάδα είναι και σεισμογενής περιοχή, έχουμε ιαματικές πηγές, έχουμε δηλαδή γεωθερμική ενέργεια τεράστια. Mm-hmm. Και δεν δίνεται από το κράτος με συγκεκριμένο σχέδιο να αναπτύξει τη γεωθερμία. Ενώ καταργείς και το λιγνίτι τώρα, τον ορυκτό πλούτο, δεν τον αξιοποιείς. Είδατε τι έγινε με την απολιγνητοποίηση εν ονόματι της πράσινης μετάβασης. Τώρα ξαναγυρνάνε πάλι εκεί, διότι το φυσικό αέριο εκτινάχθηκε, ο λιγνίτης είναι πιο φτηνός. Γεωθερμία που έχουμε δεν την αξιοποιούμε για να έχουμε ενέργεια, μαζί με τις υπόλοιπες, φυσικά με τους υπόλοιπους τομείς, και το φυσικό αέριο να αξιοποιήσεις και τις υδρογονάνθρακες που έχει η χώρα μας, αλλά και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως είναι και ο άνεμος, οι ανεμογεννήτριες, ή όπως είναι ο ήλιος με τα φωτοβολταϊκά, αρκεί να υπάρχει σχέδιο συγκεκριμένο και να έχεις κοινωνική ιδιοκτησία. Αυτή δεν μπορεί να πρέπει να είναι κοινωνικοποιημένη η παραγωγή, γιατί αφορά το λαό μας. Δεν αφορά την τσέπη του τάδε μεγιστάνα ή του τάδε ξένου, της τάδε πολυεθνικής που θα έρθει και γουστάρει εδώ γιατί έχει πολλά κέρδη για να τα βγάλει στο εξωτερικό ή να τα βάλει στην τσέπη του να επενδύσει και να κάνει τα δικά του κεφάλαια. Είναι πλούτος που αφορά τον ελληνικό λαό. Είναι παραγωγικές δυνατότητες που έχει η πατρίδα μας και που θα πρέπει να αναπτυχθούν. Τέτοιες προτάσεις έχει το πρόγραμμα του ΚΚΕ. Και γι' αυτό λέμε, για να ολοκληρώσω την απάντηση στο ερώτημά σας, με αυτό που ξεκινήσαμε, ότι έχει σημασία εδώ να ενισχυθεί το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στη Φθιώτιδα, διότι πρέπει η Φθιώτιδα να έχει έστω για μια φορά βουλευτή του ΚΚΕ, διότι έχουμε γνωρίσει και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, 4 έχει τώρα και έναν ο ΣΥΡΙΖΑ, πριν είχε 3-4 ο ΣΥΡΙΖΑ και κανένα 2 η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε γνωρίσει βουλευτές του ΠΑΣΟΚ πιο παλιότερα όταν ήταν δυνατό. Τους έχουμε γνωρίσει όλους και έχουν περάσει από εδώ. Ο ελληνικός λαός και ιδιαίτερα ο λαός της Φθιώτιδας δεν έχει γνωρίσει τη δράση του ΚΚΕ και στη Βουλή. Γι' αυτό τη δικαιούται το ΚΚΕ την εκλογή βουλευτή εδώ της μιας έδρας στον νόμο. Ούτως ή άλλως έχουν αποδείξει στελέχη του ΚΚΕ τη δύναμή τους εδώ και την επιρροή τους, γιατί μην ξεχνάτε ότι και στις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές και σε αυτές που διανύουμε τώρα στην αυτοδιοίκηση υπάρχει εκπροσώπηση του ΚΚΕ και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και βέβαια στον Δήμο Λαμία. Είναι μια σημαντική παρουσία, καταρχήν ο Μπαζδέκης ο Κώστας, ο οποίος δίνει μια σειρά μάχες εδώ στον νόμο τόσα χρόνια και ως περιφερειακός σύμβουλος και ως δημοτικός σύμβουλος παλιότερα και ως τέλεχος του ΚΚΕ σε μια σειρά τομείς και για όλα τα ζητήματα. Αυτό αποτελεί ένα επιπλέον έτσι κίνητρο και πλεονέκτημα για τον Δημήτρη Κουτσούμπα να είναι στην Φθιώτιδα υποψήφιος, γιατί φαντάζομαι ότι δεν είναι μόνο η συγκίνηση που σας έκανε να είσαστε στο συγκεκριμένο νομό υποψήφιος. Όχι, είναι για να ενισχύσω το ψηφοδέλτιο στη Φθιώτιδα. Αυτό είναι η συμβολική παρουσία μου εδώ. Άρα υπάρχει υπόβαθρο. Υπάρχουν και άλλες εκλογικές περιφέρειες, έτσι που θα είμαι, αλλά η Φθιώτιδα από την επαρχία που επέλεξα να είμαι έχει αυτή τη σημασία, δηλαδή ότι πρέπει να παλέψουμε να υπάρξει έδρα για το ΚΚΕ εδώ στο νομό Φθιώτιδας. Mm-hmm. Θα βρίσκεστε, λέγαμε πριν, για ανάπτυξη, μιλήσετε για τη γεωθερμία που είναι μετάλλευτη. Παρ' όλα αυτά είχαμε έναν θησαυρό ακόμη, ο οποίος δυστυχώς δεν υπάρχει πια, και μιλώ για το αγροτικό κομμάτι και για την κτηνοτροφία. Θα μιλήσετε και στην Σπερχιάδα, θα συναντηθείτε εκεί με τους εκπροσώπους των ανθρώπων αυτών. Και εδώ υπάρχουν δύο σημεία που θα ήθελα να σταθώ σαν τοπικά ζητήματα. Από τη μία είχαμε
Το εξής παράδοξο, να υπάρχουν πάρα πολλοί άνεργοι, αλλά να μην υπάρχουν εργάτες γης πλέον. Δεν ασχολούνται οι άνθρωποι και κυρίως οι νέοι άνθρωποι με το αγροτικό κομμάτι. Μάλιστα, η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ήθελε να εισάγει Αιγύπτιους χειρονάκτες, εργάτες. Και ούτε οι Αιγύπτιοι δεν ήρθαν. Θέλησαν, λέει, να πάνε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και από την άλλη, έχουμε τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι έχουν μείνει ελάχιστοι πλέον. Σφάζουν άρων-άρων τα κοπάδια τους, διότι δεν μπορούν να επιβιώσουν. Μεγάλο θέμα αυτό, ο πρωτογενής τομέας. Ναι, βεβαίως. Σε μια περιοχή σαν τη δική μας. Είναι μεγάλο το κόστος και στην κτηνοτροφική παραγωγή και στην υπόλοιπη αγροτική παραγωγή. Έχει τεράστιο κόστος ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, για να μπορέσει να επιβιώσει και για να μπορέσει να κρατήσει το κοπάδι του, να το θρέψει, να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες. Δεν υπάρχουν οι αναγκαίες επιδοτήσεις. Όλα αυτά που έκανε η ΚΑΠ κατέστρεψαν ουσιαστικά την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή στην Ελλάδα, με επιπτώσεις μεγάλες και στη Φθιώτιδα, που είναι και τέτοιος αγροτικός κτηνοτροφικός νομός. Και από αυτή τη σκοπιά πρέπει συνολικά να τα παλέψουμε αυτά τα ζητήματα. Και για τους εργάτες γης που μου αναφέρατε, φυσικά είναι πρόβλημα. Αλλά κοιτάξτε να δείτε την αντίφαση, γιατί το ένα φέρνει το άλλο. Ο εργάτης έχει δικαίωμα και αυτός να ζήσει. Θέλει να δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, ξέρω εγώ, δίπλα σε ένα κτηνοτρόφο, σε ένα αγρότη, να καλλιεργεί τα στρέμματα εκεί, να κάνει τις αγροτικές δουλειές, αλλά θέλει να πληρώνεται κιόλα. Και είναι λογικό το αίτημά του και πάει αλλού, εκεί που βρίσκει περισσότερα χρήματα για να ζήσει αυτός και η οικογένειά του. Γιατί ο εργάτης αυτό είναι, πουλάει αυτό που έχει, τα χέρια του, το μυαλό του, τα πόδια του, τη δύναμή του, την εργατική του δύναμη σε αυτόν που τη δίνει για να δουλέψει, και θέλει να τις απολαβές του. Απ' την άλλη μεριά έχει το δίκιο του ο κτηνοτρόφος, ο αγρότης, ο οποίος με όλη αυτή την πολιτική, αφού δεν μπορεί να καλύψει το κόστος παραγωγής των προϊόντων του και του κοπαδιού του για να ζήσει και αυτός και η οικογένειά του, δεν έχει να του δώσει τα λεφτά. Γι' αυτό του δίνει λίγα, θέλει περισσότερες ώρες δουλειάς και υπάρχει αυτή η αντίφαση. Δεν φταίει ούτε ο αγρότης, σε αυτή την περίπτωση και ο κτηνοτρόφος, ούτε ο εργάτης γης. Και οι δύο είναι θύματα και είναι θύματα των ίδιων. Είναι θύματα των ίδιων πολιτικών. Αυτών που κυβέρνησαν μέχρι σήμερα, αυτών που κυβερνάνε σήμερα, είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι επιλογές της. Αυτές οι κατευθύνσεις και οι οδηγίες, δική της είναι η κοινή αγροτική πολιτική και έχει επιπτώσεις στα αγροτικά προϊόντα. Μαζί βέβαια με όλα τα υπόλοιπα, τις επιλογές που έχουν κάνει οι κυβερνήσεις, το εμπάργκο στη Ρωσία, που θα μπορούσαμε να στέλνουμε προϊόντα και να πουλάμε κλπ. Αλλά επειδή θέλουμε να είμαστε καλοί και να τα έχουμε καλά μόνο με τους Αμερικάνους και το ΝΑΤΟ, και είναι εχθροί μας τώρα η Ρωσία, όπως λέει η κυβέρνηση, έχουν επιπτώσεις αυτά και στην παραγωγή και στους αγρότες και σε όλα. Είδατε λοιπόν ότι αυτά τα ζητήματα της πολιτικής, της οικονομίας, όλα είναι ένα κουβάρι. Και αυτό το κουβάρι που δεν μπορούν να το ξετυλίξουν σωστά οι εκάστοτε κυβερνώντες, το πληρώνει από την τσέπη του ο ελληνικός λαός. Με τη φτώχεια, με την ανεργία, με την υποβάθμιση σε όλους τους τομείς. Είτε στην υγεία, είτε στην παιδεία των παιδιών του, είτε στον πολιτισμό, που και αυτός είναι απαραίτητος για να μείνει ο άλλος στο χωριό του, μιας και μιλάμε για την αγροτιά, πώς θα μείνει ο νέος άνθρωπος. Άμα δεν έχει σχολείο για να πάει το παιδί του ή παιδικό σταθμό, αν δεν έχει πολιτιστική δραστηριότητα, αν μαραζώνει το χωριό από κάθε άποψη, αν δεν έχει ένα κέντρο υγείας και να πρέπει να κινδυνεύσει η ζωή του για να μεταφέρει το παιδί του, άμα αρρωστήσει, τη μάνα του, τη γυναίκα του, ο κάθε οικογενειάρχης, στη Λαμία ή σε απόσταση μεγάλη. Μιας και έρχονται εκλογές, ξέρετε ότι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, θα είναι πολύ εύκολο το έργο των υποψηφίων βουλευτών να γυρίσουν τα χωριά, πώς γινόταν κάποτε οι περιοδίες των πολιτικών, γιατί τα χωριά δεν έχουν πλέον κατοίκους. Έχουμε πάει σε πολλά χωριά που έχουν 2 μόνιμους κατοίκους, 5 μόνιμους κατοίκους. Αυτό είναι πολύ κακό, γιατί έχει ερημώσει η Ήπεθρος και δυστυχώς δεν ξέρω αν θα ξετυλιχτεί κάποτε αυτό το κουβάρι που αναφέρατε πριν. Γιατί δεν δημιουργούνται υποδομές για να κρατηθεί ο κόσμος στα χωριά. Αυτό είναι το ζήτημα. Και άρα η συνολική πρόταση του ΚΚΕ αφορά και τέτοια ζητήματα. Όταν για παράδειγμα μιλάμε για την αγροτιά ή για την εργατιά ή για την Ήπεθρο, δεν μπορεί να λέμε μόνο τα οικονομικά ζητήματα της επιβίωσης. Αυτά φυσικά είναι η βάση, είναι ένα το κρατούμενο. Από εκεί και πέρα είναι και όλα τα άλλα.
είναι και η υγεία, η πρόνοια, είναι η παιδεία, είναι ο πολιτισμός, είναι ο αθλητισμός. Και τι υποδομές έχουν στα χωριά μας αυτά που δεν υπάρχουν, είναι ανύπαρκτες δηλαδή. Με ευθύνη των κυβερνήσεων. Επειδή όμως σε λίγες μέρες θα ξεκινήσουν και οι αγροτικές κινητοποιήσεις και ήδη οι σύλλογοι βρίσκονται έτσι σε μια εγρήγορση, η μοναδική λύση κατά το ΚΚΕ είναι μόνο οι αγώνες. Και σας το ρωτάω αυτό από την άποψη ότι έχετε δει και εσείς ότι όλο και μικραίνει η συμμετοχή είτε αγροτών είτε συνδικαλιστών σε τέτοιου είδους αγώνες. Μήπως θα πρέπει να βρεθεί ένας άλλος τρόπος αντίδρασης? Κοιτάξτε να δείτε. Οι αγώνες είναι η βάση. Εμείς όταν λέμε ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να το πάρει απόφαση ότι δεν υπάρχουν πολιτικοί μεσίες, δεν υπάρχουν πολιτικοί ή κομματικοί σωτήρες, να μην περιμένουν δηλαδή από κανένα Μητσοτάκη ή Σταϊκούρα ή δεν ξέρω ποιον άλλον εδώ στο νομό Φθιώτιδας, να μην περιμένουν από κανένα Τσίπρα ή όποιον άλλον εδώ στο νομό Φθιώτιδας ή αλλού, να μην περιμένουν από κανέναν Ανδρουλάκη ούτε και από κανέναν Κουτσούμπα. Για να μην λέτε ότι λέω για τους άλλους μόνο. Έτσι. Δεν υπάρχουν πολιτικοί μεσίες, αυτοί μας έχουν τελειώσει. Όταν εμείς λέμε ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό σε ένα δρόμο αγώνα, σε ένα δρόμο ανατροπής, αυτό εννοούμε. Φυσικά με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ. Γιατί άμα το ΚΚΕ δυναμώσει και μέσα στη Βουλή και παντού, θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δεν είναι το ίδιο να δίνεις αυτή τη μάχη σε όλη την Ελλάδα με 15 μόνο βουλευτές, με το να τους δίνεις με 30, με 50, με 70, δεν ξέρω τι, όσους περισσότερους που θα επιλέξει βέβαια ο ελληνικός λαός. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα ζήτημα κρίσιμο. Όπως και δεν μπορείς να μιλάς για αγώνες αν δεν αλλάζεις τους συσχετισμούς που υπάρχουν. Δηλαδή τη συμμετοχή στα σωματεία, αντί να συμμετέχουν το 50% ή το 10% αλλού των εργαζομένων, να συμμετέχει το 100%. Mm-hmm. Να συμμετέχουν, και όταν λέω να συμμετέχουν, να μιλάνε στις συνελεύσεις, να λένε τις προτάσεις τους, να διεκδικούν, να υλοποιούν τις αποφάσεις τους, άμα είναι για κινητοποιήσεις, μια διαμαρτυρία, μια συγκέντρωση, μια πορεία, μια οτιδήποτε, μια απεργία. Γιατί αυτά είναι που πιέζουν τα πολιτικά κόμματα στη Βουλή, αυτά πιέζουν κυρίως την κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση που υλοποιεί αυτές τις πολιτικές και που καλείται να τα λύσει με βάση το Σύνταγμα και τους κανονισμούς της χώρας. Λοιπόν, αυτό είναι το ζήτημα. Γιατί αν δεν παλέψεις, δεν διεκδικήσεις, δεν θα σου δώσει κανένας από μόνος του. Τα ξέρουν και αυτοί τα προβλήματα. Δεν είναι ότι θα μάθουν τα προβλήματα με τους αγώνες, αλλά μόνο η πίεση είναι αυτή που μπορεί να δώσει κάποιες ανακούφισης και βεβαίως μόνο μια συνολική αλλαγή, αυτή που προτείνει το ΚΚΕ σε όλους τους τομείς, στην οικονομία, στην πολιτική, στην κοινωνία, στον πολιτισμό, στα πάντα, θα μπορέσει να αλλάξει μια κατάσταση και να βαδίσουμε σε ένα καινούριο δρόμο όπου θα πάρουν το δρόμο της οριστικής λύσης τους όλα αυτά τα προβλήματα. Τον τελευταίο καιρό, για να κλείσουμε έτσι, γίνεται πολλή συζήτηση για την απλή αναλογική και για τις διατάξεις Θεοδωρικάκου, οι οποίες απορρίφθηκαν ως αντισυνταγματικές από το Συμβούλιο Επικρατείας και γίνεται κυριολεκτικά ένας κακός χαμός, να το πω έτσι λαϊκά, στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Πώς το σχολιάζετε? Δεν ξέρω για ποιο αναφέρεστε τώρα, για ποιο νόμο. Σε ποιο μου λέτε? Οι διατάξεις ποια απλή αναλογική είναι αυτή? Για την απλή αναλογική στις δημοτικές εκλογές? Για τις δημοτικές εκλογές, για τα συμβούλια που τρέχουν και σε περιφερειακό επίπεδο και σε δημοτικό επίπεδο, όπου φαίνεται πως όλο αυτό με την συνεργασία κτλ. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, κατάλαβα. Ναι. Οι δημοτικές εκλογές και περιφερειακές εκλογές έχουμε τον Οκτώβριο. Εκεί, άσχετα από εκλογικό σύστημα και άσχετα από όλα αυτά και την κριτική που ασκούμε εμείς και στον κύριο Θεοδωρικάκο και συνολικά στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, και σωστά κάνουμε όπως και άλλα κόμματα και κυρίως ο λαός μας, το ζήτημα είναι η επιλογή των προσώπων, των παρατάξεων εκείνων που μπορούν να δώσουν λύσεις σε προβλήματα σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και να είναι ειλικρινείς με αυτά που λένε προεκλογικά. Όταν επιλέγεις είτε με αναλογικότερο νόμο είτε με πιο πλειοψηφικό νόμο, πιο άδικο δηλαδή, έναν ο οποίος λέει υποσχέσεις προεκλογικά και άλλα κάνει μετά, τότε είναι δώρον άδωρον. Όποιο εκλογικό νόμο και να έχεις, δεν σου λύνει το πρόβλημα. Εμείς έτσι κι αλλιώς σαν ΚΚΕ πάγια είμαστε υπέρ της απλής αναλογικής,
όχι της νοθευμένης πάλι αναλογικής, όπως είναι του ΣΥΡΙΖΑ τώρα ο νόμος που έχουμε, γιατί και από εδώ κλέβει, αλλά της ανώθευτης αναλογικής, που δεν θα έχει πλαφόν και που θα αποτυπώνεται η δύναμη των πολιτικών βούληση. Κομμάτων ή στο Δημοτικό Συμβούλιο στις περιφερειακές εκλογές, η δύναμη των συνδυασμών με αυτό που έχει ψηφίσει ο ελληνικός λαός. Ό,τι ψήφους πήρε το κάθε κόμμα, τόσες έδρες να πάρει. Δεν μπορεί να κόβεις από το ΚΚΕ, για παράδειγμα, 5 έδρες, επειδή ήρθε τρίτο ή τέταρτο κόμμα, και για να το δώσεις στο πρώτο για να πάρει την πλειοψηφία. Αυτό δεν είναι ούτε δημοκρατία, ούτε απλή αναλογική. Περίμενα να ρίξετε και μια παροιμία σε όλη τη διάρκεια που μιλάμε, γιατί παραδοσιακά το ΚΚΕ θυμίζεται, αλλά δεν. Τι θέλετε τώρα, τι είπα η μία. Για τη συμμετοχή σας, αυτό σου έρχεται αυθόρμητα. Αυτό σου έρχεται αυθόρμητα. Έχουμε δει πάντως μια αλλαγή, το σχολιάζουμε καμιά φορά και στην πρωινή εκπομπή που έχουμε εδώ στο Λαμία Πόλη, στους Αεράτους. Έχουμε δει μια αλλαγή και στον τρόπο που προβάλλει προς τα έξω πλέον το ΚΚΕ. Έχει έναν αέρα φρεσκάδας, δεν είναι στα στεγανά που το θυμόμασταν. Πάντα φρέσκοι είμαστε εμείς. Τώρα τελευταία είστε πιο φρέσκοι. Εντάξει, αυτό θετικό φαντάζομαι είναι. Μα ως θετικό το, λέτε, το κρίνουμε. Μακάρι, όσο περνάνε τα χρόνια να φρεσκαριζόμαστε ακόμα περισσότερο. Γιατί? Πάντως δεν κάνουμε lifting. Γιατί αυτοί είστε. Γιατί αυτά τα λέμε. Αυτοί είμαστε, αυτοί ήμασταν. Βεβαίως μαθαίνουμε και από την κοινωνική και πολιτική πείρα. Ακούμε και προτάσεις και σκέψεις, αυτές που ο ίδιος ο ελληνικός λαός και η νεολαία μας λέει, και τις ενσωματώνουμε και στην πολιτική μας και στην καθημερινή μας δράση. Με φρέσκο αέρα λοιπόν κατεβαίνει σε αυτές τις εκλογές το ΚΚΕ, με πιο φρέσκο ακόμη εννοούμε, έτσι, για να μην το βάλουμε τώρα στη ζυγαριά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Του χρόνου τέτοιο καιρό δηλαδή θα σας έχουμε βουλευτή φθιώτιδας του ΚΚΕ. Χοντρικά του χρόνου. Να έχει έδρα το ΚΚΕ στη Φθιώτιδα, οπωσδήποτε. Αυτό είναι όχι ευχή, αλλά πρέπει να γίνει πράξη. Γι' αυτό ψηφίστε, κυρία Χαχοπούλου, κυρία Βαμπέτα. Και το υπόλοιπο. Οι ακροατές μας. Κυρίως οι ακροατές όμως. Εδώ πάντως έχετε φανατικό κοινό, περιμένουν φωτογραφίες απ' έξω. Οπότε σας αποχαιρετούμε, σας ευχαριστούμε. Πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Τιμή.